Γεια σας, είμαι ο Μαντ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα σας δείξω πάλι ένα snapshot του 1.10, το 16W20A. Όπως βλέπετε εδώ, μην λέτε ότι παίζουμε mods, θα το δείτε και στο launcher σας. Άμα κάνετε το snapshot experiment on, λογοποιήσετε. Αχ, δεν έχω πει και δεν μπορώ να κάνω zoom τη φάτσα μου! Σκατόλ, snapshot! Τέλος πάντων, ας πούμε τα θετικά της snapshot. Το Minecraft, τώρα σε αυτές τις snapshot και στα καινούργια update, έχει αρχίσει να παίρνει, να σας το πω, να σας βάζει FPS και χωρίς snapshot. Αυτό είναι πρόβλημα το μόνο για αυτούς που παίζουν με laptop όπως εγώ. Κοιτάξτε τα FPS μου, βλέπετε? 60 πάει εκεί. Και μπορείτε να παίξετε survival, ξέρω εγώ. Να έχετε τέτοια προβλήματα. Επίσης, μπήκαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, οι Endermans μπορούν να μεταφερθούν σε όλες τις διαστάσεις μαζί. Έχουν μπει καινούργια items του Nether. Θα σας δείξω όλα ένα-ένα. Είναι το Netherworld Block. Netherworld Block. Το Magma Block. Το Red Nether Brick. Και το bone block. Λοιπόν, να σας δείξω πως θα φτιάχνουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Περιμένετε. Brick. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα πάρουμε τέτοια. Θα πάρουμε nether wart. Για μισό λεπτό. Και φτιάχνουμε το nether wart block. Παίρνουμε 9 nether wart. Μισό λεπτό να πάρω εδώ ένα graphic table. Θέλουμε ένα magma. Εδώ ένα magma block. Θέλουμε bones. Και ίσως να χρειαστούμε και bricks, nether bricks. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει. Επειδή τώρα φαντάζομαι. Να δούμε αν τα φανταστικά σωστά. Λοιπόν, το netherworld block φτιάχνονται κάπως έτσι. Ναι! Φτιάχνονται με netherworld, το netherworld block. Δηλαδή, κάνεις τώρα αυτά, όχι όπως τα έχεις, για να διακοσμείς. Το magma block, άρε φίλε, είμαι ηλίθιος. Θέλουμε magma cream. Είναι πολύ προφανές τα αίτια. Εδώ, για το magma block. Όπα! Να μας, αυτό είναι το magma block. Για τα bones, θέλουμε ολόκληρο τέτοιο. Όπα! Όχι. Τι recipes! Εγώ είμαι ο Mad! Πρέπει να ξέρω όλα τα recipes του κόσμου. Εγώ είμαι ο Άγιος, θα βρίσκω το μυαλό μου. Είμαι ο Mad. Τι σα! Άκυρο. Να, με bone meal, φτιάχνω το bone block. Αυτά εδώ πέρα τα red nether bricks, δεν ξέρω πώς τα φτιάχνει. Όχι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα καινούργια μας blocks, θα πούμε. Λοιπόν, μετά μπήκανε πολλά καινούργια mobs! Επιτέλους καινούργια mobs, περιμέναμε όλοι. Λοιπόν, θα σας τα δείξω ένα-ένα εδώ τα καινούργια mobs. Έχουμε Polar Bear. Δεν θα σας τα πω τώρα. Θα σας τα δείξω τώρα όμως. Sponket. Καταρχήν, έχουμε spawn horse skeleton spawn και επίσης έχουμε spawn για zombie horses. Δεν μπορείς να τα εκπαιδεύσεις για να γίνει δικά σου, τυχώς το δοκίμασα. Κοιτάξτε, λύθιο άλλο. Λοιπόν, έχουμε σε spawn mule. Για μισό δεν υπήρχαν τα mules. Α, όχι, mule. Όχι, δεν υπήρχε μόνο αυτό εδώ. Μόνο στο PlayStation 4 υπάρχουν, στο PS3 δεν ξέρω. Δεν παίζω PlayStation 3. Έχουμε Donkey. Δεν υπήρχε Donkey Spawn. Όχι, ρε φίλε, υπήρχε μόνο αυτό. Μόνο στο PlayStation υπάρχουν αυτά. Δεν πειράζει. Έχουμε Spawn Donkey. Όλα αυτά τα βρίσκεις με το Horse Spawn. Κανονικά. Μπορείς να σπονάρουμε γάτες χωρίς να τις κάνουμε Tame από το Creative Edge. Κάτι πολύ βοηθητικό. Αλλά αυτές είναι ελεύθερες, είναι του δρόμου γάτες, δεν μπορείς να τις κάνεις tame. Μάλλον και αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις tame για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, μετά έχουμε Spawn Elder Guardian. Τέλειο! Όπως έναν Elder Guardian. Επίσης, έχουμε κάποια τέλεια καινούργια mobs. Έχουμε το Husk που είναι zombie. Μπορείς να το σπονάρεις και με το Spawn Zombie. Ο μόνος τρόπος για να το σπονάρεις με το Spawn Zombie είναι ένα σέριμο. Το βρίσκεις σέριμο αυτά τα zombies. Είναι ένα νέο type από zombies. Είχε πει ο Young στο Minecon. Δεν θυμάμαι ποιο, 2013-2015, δεν θυμάμαι. Μπορεί και 16, δεν νομίζω να έχει γίνει 16 όμως. Ότι θα βάλουν καινούργιο type από mobs. Για λεπτό να δοκιμάσω κάτι. Αχα! Αυτό είναι που άκουσα ότι θα καίει στο 1-9 που θα βάλουν στο 10. Εσύ θα καίει μάγμα! Εσύ θα καίει. Έχεις λάθος. Α, είσαι πέτρωμα λάφας. Παδόν. Ο Husk. Μετά έχουμε το Stray που είναι ένα type από Skeleton που λένε ότι είναι το πολύ και όχι. Για να δούμε στο survival τι μπορεί να μας κάνει το αβέλη του. Τίποτα σημαντικό, ένα συνηθισμένο σκέλετον είναι. Ή μπορεί να κάνουν κάτι. Πάω τους όσους βρίσκεται στα χιόνια. Ας συνεχίσουμε. Γουάτα! Επιτίθονται mobs εκείνων. Ωρε φίλε, μ' αρέσουνε. Μπράβο σας παιδιά, καλή δουλειά. Ω, σλόουνες, βάζει σλόουνες τόσο. Μπορεί να σου βάζει κάτω κάτω. Μετά, έχουμε Spawn Wither Skeletons! Τέλειο! Τέλειο! Spawn Wither Skeletons, δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό. Να, ούτε τώρα με αφήνει, τώρα έχει γίνει ένα bug μου φαίνεται. Και μετά το τελευταίο, έχουμε το Polar Bear, πολική αρκούδα. Με command που όσο να τη σπονάρετε, υπάρχει κάποιος που έφτιαξε command, την ίδια αρκούδα σχεδόν. Παντρώνω όμως δεν πειράζει, καλύτερο είναι φυσικό μάγκα, δεν με κολλάει. Δεν σας βαράει, άμα την επιτηθείτε όμως, sky damage πολύ. Είναι πάνω μου. Τέλειο, κάθεται ψηλά, μπορεί να κάθεται ψηλά όπως αλήθεια να σας ακούσει, ξέρω που κάνουν ούβι. Ούρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι bug, πρέπει να είναι bug ρε φίλε. Α, καλά, εντάξει. Μου χάλασε την έκπληξη. Τώρα θα δούμε. Έχουν βγάλει και καινούργια πράγματα στο Nether. Το terrain του Nether. Για να ενεργοποιήσουμε. Και θέλουμε και κάτι που να πετάει φωτιά. Εσύ θέλουμε. Α, για να δοκιμάσω κάτι. Που μου ήρθε. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. 5, έτσι. Αν βάλουμε αυτό εδώ, πρέπει να βάλουμε φωτιά. Μπορούμε και φλήνε στυλ, δεν είναι update αυτό. Πάντα γίνονταν με τη fire charge. Πάντα να μπούμε στο Nether. Ωραία, για να δούμε το καινούριο terrain του Nether που θέλουμε έχει ο Μίχλη που δεν έχω Optify. Προσπαθώ να μπορείτε να βρείτε τέτοια στο Nether στο πάτωμα. Και όπως ξέρετε οι Enderman μπορείτε να μεταφερθούν σε όλες τις Dimension. Να αναγκάσουμε έναν έντριμα να τηλεμεταφερθεί σε άλλη πύλη, σε άλλο μέρος. Να το, να το, αυτό καίει. Να κοιτάξω. Δεν θέλω να φέρει σε μάκα μου. Ποτέ φτιάχνω ότι έντριμα σα ήταν. Το είδα αυτό, κάτι μου φαίνεται ότι έξι, pork chop. Τι έγινε πια μπέτα παίζουμε, τα ευλακίε. Ψόφα! Ψόφα! Ψόφα, δεν θα γίνω ρατσιστή για να σε βρίσω κάπως που ξέρω. Α, πιάσω δύο. Αυτό ήταν το βίντεο, το snapshot review. Γεια σήμερα, όχι να κάνω zoom τη φάτσα μου, τόσο ενοχλητικό αυτό. Αυτό ήταν το snapshot για σήμερα. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye.